και πάμε στο Παρασκευή και 13. Γιατί θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του κυρίου Αντώνη Καλομυράκη, τον οποίο και καλημερίζω στη συχνότητα του 984. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Ο κύριος Καλομυράκης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, γεννημένος στις Αρχάνες, από όπου και ξεκίνησε τα πρώτα του θεατρικά βήματα, και ο οποίος θα μας βάλει μέσα σε αυτό το mood που λέει Παρασκευή και 13, που από σήμερα ανεβαίνει στο Αστόρια. Για πάμε λοιπόν στο σύνθημα το κεντρικό, κύριε Καλομυράκη. Καταρχάς, εμείς έχουμε μόλις φτάσει στην Κρήτη από την Αθήνα, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε έρθει για αυτές τις τρεις μέρες να παίξουμε το Παρασκευή και 13, την κατεμοδία της χρονιάς, όπως το έχουμε, έτσι, έχουμε φτιάξει αυτό το σλόγκαν για αυτή την παράσταση. Κατεμοδία. Η κατεμοδία, ναι, ένα καινούριο είδος που κάνουμε με αυτή την παράσταση. Μία παράσταση που πήγε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα και έτσι αποφασίστηκε να γίνει μία περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αρχίζει γενομένης από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, που είναι και η γενέτειρά μου, και πάντα η συγκίνηση όταν παίζω στα μέρη μου είναι πολύ έντονη και μεγάλη. Είναι μία κωμωδία που θα κάνει τον κόσμο πραγματικά να γελάσει πάρα πολύ. Γιατί και δεν έχει δηλαδή καμία... ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Και δεν έχει δηλαδή καμία σχέση με το Παρασκευή και 13. Το θρίλερ, όχι, όχι, καμία σχέση. Έχει να κάνει όμως με την ιστορία του Τρίφωνα Πλάτσα, ενός φυσικού, ο οποίος εξηγεί τα πάντα με βάση τον ορθολογισμό και τη λογική, βάση την επιστήμη και τη λογική, και καταδικάζει οτιδήποτε προέρχεται από άλλους κόσμους που δεν εξηγούνται τα πράγματα λογικά και επιστημονικά. Καταδικάζει δηλαδή όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με ζώδια, με προλήψεις, με δυσιδαιμονίες κτλ. Μέχρι που έρχεται στη ζωή του ο έρωτας, έτσι νομίζουμε, και συναντάει την Παρασκευή. Μία κοπέλα που η γιαγιά της ισχυρίζεται ότι είναι μάγισσα και ενημερώνει τον Τρίφωνα ότι την Παρασκευή της σκεπάζει μία κατάρα η οποία σύντομα θα επηρεάσει και τον ίδιο. Και η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων, γιατί αυτό στο κεφάλι ενός ας πούμε ορθολογιστή φυσικού και τα λοιπά ακούγεται αδιανόητο, δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι του, και η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων φέρνει πάρα πολύ γέλιο. Συμβαίνουν ιδιαίτερα πράγματα πάνω στη σκηνή. θα τα δει και ο κόσμος από κοντά. Και υποσχόμαστε πάρα πολύ γέλιο. Στο κέντρο του θέματος αυτής της παράστασης είναι η αγάπη και η ανάγκη μας, ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν με τους άλλους περισσότερο από αυτά που μας χωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο μήνυμα και το σύνθημα της εκπομπής, της παράστασης και λέω της εκπομπής. Αλλά ξέρετε, εντάξει, εγώ έχω την εκπομπή και λέω της εκπομπής. Αλλά νομίζω ότι είναι το μεγάλο μήνυμα, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας ενώνουν και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν, και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να τα βρει, κύριε Καλομυράκη, αυτά τα πράγματα. Είναι έχει την καλή διάθεση. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Ή να έχει την καλή διάθεση. Νομίζω ότι όλα είναι θέμα πρόθεσης. Και το καλό και το κακό είναι θέμα πρόθεσης. Το κακό είναι το εύκολο, το καλό θέλει αντιστάσεις στο κακό. Και έχουμε και τους δύο λύκους, ας πούμε, μέσα μας. Αν τρέψουμε το καλό, αυτό με έναν ομοτελειακό τρόπο επιστρέφει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά σίγουρα η ζωή, αν έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε από τη δική μας πλευρά, η ζωή με έναν τρόπο, όσο μυρολατρικό τώρα και αν ακούγεται αυτό, ανταμείβει, πιστεύω. Ναι, πάντα στο επιστρέφει. Η αλήθεια είναι αυτή. Το βλέπει ο καθένας από τη δική του την καθημερινότητα. Ναι. Φαντάζομαι ότι σας το επιστρέφει και εσάς μέσα από αυτή την κατεμοδία. Και το λέω με την έννοια ότι από τη στιγμή που πήγαν τόσο καλά πράγματα, τα πράγματα στις παραστάσεις στην Αθήνα, φαίνεται ότι τουλάχιστον μπορεί και θέλει ο κόσμος να γελάσει και να είναι καλά και στην περιφέρεια, γιατί ξεκινάτε μια μεγάλη περιοδία, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Πάντα θέλουμε να ξεκινάμε από το Ηράκλειο, γιατί το
που αγαπάμε πάρα πολύ το Ηράκλειο. Είναι η γενετήρα μου. Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς νομίζω είναι η μαμά όλων. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπάει την Κρήτη. Οπότε θέλουμε έτσι και για λόγους, μιας που κάνουμε μια εγκατεμωδία, να μας πάει η γούρη ξεκινώντας από το Ηράκλειο. Σας το εύχομαι ολόψυχα και από τη στιγμή που είστε και από εδώ και το αγαπάτε τόσο πολύ, ότι τα πράγματα θα είναι τόσο καλά όσο εσείς τα θέλετε. Να μας δώσετε λίγο το στίγμα, το πλαίσιο και των συντελεστών αυτής της παράστασης. Παίζουμε την Παρασκευή σήμερα, αύριο Σάββατο και την Κυριακή στο Θέατρο Αστόρια. Ναι. Η σκηνοθεσία είναι του υπέροχου Ευθύμη Χρήστου και τα ονόματα των συντελεστών είναι, εκτός από μένα, η Τερέζα Καζιτόρη, η Εύη Κολιούλη, ο Χρήστος Ματιαρόκος και η Ξένη Βασιλάκη. Πολύ σημαντικοί νέοι συνάδελφοι που πραγματικά κρατήστε τα ονόματά τους, γιατί είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα σας απασχολήσουν και θα έχουν να δώσουν πολύ σημαντικά πράγματα στο πολιτισμό. Ούτως ή άλλως οι νέοι πρέπει να μπαίνουν μπροστά, να συνεχίζουν για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερο και το δικό τους το αύριο, να έχουν τη δική τους την επαγγελματική τη σταδιοδρομία, να φτιάξουν και τη ζωή των υπολείπων με τη χαρά. Είναι αυτό που λέμε, το αύριο αρχίζει σήμερα. Ωραία, μια χαρά όλο αυτό, μια χαρά. Παρασκευή λοιπόν 12 Μαΐου, Σάββατο 13 Μαΐου και Κυριακή 14 Μαΐου στο Θέατρο Αστόρια. Και θα θέλαμε έτσι, για να ξεκινήσουμε έτσι ευχάριστα και να παροτρύνουμε και τον κόσμο να έρθει να δει την παράσταση και να γελάσει πολύ, ναι, να δώσουμε έτσι στους ακροατές σας τρεις διπλές προσκλήσεις. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο τηλεφωνικό κέντρο ή όπου πείτε, θα χαρούμε να τους έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την αποψινή μας παράσταση. Λοιπόν, να δώσω λοιπόν το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ ωραία έκπληξη αυτή. Τρεις διπλές προσκλήσεις για εκείνους οι οποίοι πρώτοι θα επικοινωνήσουν με το 281-0-398-000, δηλαδή 398.000 κοντολογίες, που θα πάρουν από μία διπλή πρόσκληση για ποια παράσταση? Για απόψε το βράδυ στις 9. Για την απόψινή παράσταση στις 9, φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, να μην τους ανεβοκατεβάζουμε, κύριε Καλομυράκη. Θα δώσουν το όνομά τους, το τηλεφωνό τους, θα το δώσουν εκεί στην είσοδο, τέλος πάντων στο χώρο που θα ανέβει η παράσταση. Θα πούνε ότι το κέρδισαν από εσάς μέσω του 984 και θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Πολύ ωραία. Ωραία, έτσι. να κάνουμε απλά τα πράγματα και να τα κάνουμε απλά και εύκολα, γιατί η κωμωδία αυτό χρειάζεται. Εξωστρέφεια, χαρά. Χαρά για τη ζωή βασικά. Και εμείς γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Για να πούμε ότι η ζωή, εκτός από όλη αυτή τη μαυρίλα που ακούμε και όλες αυτές τις μέρες και έχουμε φορτιστεί, ας πούμε, με έναν τρόπο έτσι έντονο, να πούμε ότι η ζωή είναι ωραία και είναι ωραία όταν την απολαμβάνεις πραγματικά. Τι σας τραβάει πολύ περισσότερο, η τηλεόραση ή το σανίδι? Εγώ αγαπάω και την τηλεόραση και το θέατρο. Για ξεχωριστούς λόγους. Το θέατρο όμως είναι ο μεγάλος έρωτας, γιατί το δούνε και λαβίν εξαργυρώνεται επί τόπου. Είναι ο κόσμος, είμαστε επάνω, οι αντιδράσεις και η επικοινωνία που συμβαίνει με τον κόσμο είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Ναι, είναι αυτή η διαδραστική σχέση. Δεν θα περίμενα βέβαια άλλη απάντηση, αλλά ήθελα να το ρωτήσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θα ακούσεις και είσαστε νέος άνθρωπος. Είναι σαν μια σχέση, ναι, με συγχωρείτε για τη διακοπή, σαν μια σχέση πραγματική που έχεις τον άλλον δίπλα σου και μια σχέση ιντερνετική, ας πούμε, που είναι μέσα από μια οθόνη. Υπάρχει απόσταση, δεν είναι το ίδιο ζεστή η ανταπόκριση όταν έχεις τον άνθρωπο που αγαπάς δίπλα σου. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή, μου γεννάτε ως ερώτηση, κύριε Καλομυράκη, όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει, βιώσει, με οι κρίσεις, η πανδημία, με τα χρήματα τα οποία μας λείπουν, οι συνήθειες που έχουν αλλάξει κλπ, έχουν επηρεάσει τα πράγματα, όχι με το πόσο συχνά μπορώ να πάω να δω μια παράσταση, δεν το λέω με αυτή την έννοια, στο θέατρο, αλλά με την έννοια σε ό,τι έχει να κάνει τον ψυχικό μου κόσμο, το χιούμορ μου, την ιδιοσυγκρασία μου, και κατά πόσο, αν ισχύει αυτό βεβαιότατα, σας επηρεάζει και εσάς και ενδεχόμενα σας πηγαίνει και σε άλλους δρόμους. Νομίζω όποιος πει ότι δεν έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση, μάλλον θα λέει ψέματα. Γιατί πραγματικά την τελευταία δεκαετία, ας πούμε, δεν έχει προλάβει το ένα σοκ να διαδέχεται το άλλο. Ειδικά η δική μας γενιά,
έχει έτσι βιώσει μια πολύ έντονη ενηλικίωση σε επίπεδο ανάληψης ευθυνών για τη ζωή. Ξέρετε, με αφορμή μάλιστα και με το περιστατικό που άκουγα τώρα στην Άρτα για τον πατέρα αυτόν που ξέχασε το παιδί στο αυτοκίνητο, έλεγε ένας ψυχαναλυτής εχθές ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να αντέξει τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Και αυτό νομίζω τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό ισχύει για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, στις ανάγκες αυτής της ζωής. Και δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί τα έχουμε λίγο μπλέξει τα πράγματα, τα έχουμε κάνει πιο δύσκολα από όσο θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα να έχουμε στερηθεί πάρα πολύ την απόλαυση της ζωής, ακριβώς για να προλάβουμε το ενίκιο, τη ΔΕΗ την αυξημένη, να προλάβουμε τις ανάγκες, τις οικονομικές ανάγκες. Έχουμε δηλαδή, οι προτεραιότητες μας είναι οικονομικές και μόνο. Έχει πάει σε δεύτερη μοίρα η ψυχική μας υγεία, το να είμαστε καλά, το να περνάμε καλά με τους ανθρώπους μας, και αυτό πιστεύω ότι είναι με έναν τρόπο αποτέλεσμα της κρίσης. Είναι ένα ζήτημα καθαρά ανάγκης για επιβίωση. Εσάς σας έχει αλλάξει μέσα στο καλλιτεχνικό στερέωμα και σαν ηθοποιούς σας έχει αλλάξει την πορεία σας? Το βλέπετε λίγο διαφορετικά για το τι χρειάζεται, για το τι πρέπει να ανέβει? Ξέρετε, είναι αυτό που καμιά φορά λέμε, τι να ανεβάζω στο θέατρο. Δεν υπάρχει καμία συνταγή για την επιτυχία. Αυτό που εγώ προσωπικά έχω στο μυαλό μου και πάντα θέλω, έτσι ας πούμε, σαν άξονα να έχω για να κινούμε σε σχέση με ένα ανέβασμα, είναι τι με αφορά εμένα, τι με απασχολεί αυτή τη στιγμή μέσα μου. Αν κάτι με απασχολεί πραγματικά και θέλω να το επικοινωνήσω, δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μην ακολουθήσει σε αυτό, γιατί ανάγκη για επικοινωνία είναι το θέατρο. Ανάγκη να μοιραστούμε πράγματα που βασανίζουν και την ίδια τη ζωή μας και να μπορούμε, γιατί όχι, και να γελάσουμε με αυτά. Γιατί μπορούμε έτσι να τα αθώσουμε, να τα απενοχοποιήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή πραγματικά μπορεί να γίνει πολύ όμορφη. Ανάγκη για επικοινωνία είναι το θέατρο. Την κρατάω αυτή την κουβέντα. Είσαστε τόσοι νέοι άνθρωποι σε αυτή την παράσταση. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 12, 13, 14 Μαΐου στο Αστόρια, με τρεις διπλές προσκλήσεις που δώσατε δώρο στο πλαίσιο της εκπομπής για εκείνους που είτε έχουν τηλεφωνήσει είτε θα τηλεφωνήσουν, γιατί είμαι μακριά από το τηλεφωνικό κέντρο, για να μπορούν να δουν δωρεάν αυτή την παράσταση. Αφήνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, πάτε εκεί στον Κισέ, στο Αστόρια το βράδυ, γιατί είναι μόνο για την απόψινή παράσταση. Λέτε ότι έχετε κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση που σας έδωσε πριν από λίγο ο κύριος Καλομυράκης. Βλέπετε με το φίλο, τη φίλη, το σύντροφο, ποιο θέλετε, αυτή την γκαντεμοδία της χρονιάς, Παρασκευή και 13, και με την ευχή από όλους μας να περάσετε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εμείς. Να έρθει ο κόσμος στο θέατρο, τους περιμένουμε με χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα περάσουν μια υπέροχη βραδιά, ένα υπέροχο δίωρο με πάρα πολύ γέλιο, και να θυμηθούμε ξανά πόσο μεγάλη αξία έχει η ζωή όταν τη ζεις λίγο πιο ανέμελα από τον τρόπο που τη ζούμε. Καλημέρα σας, κύριε Καλομυράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.